Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, συναδέλφισες και συνάδελφοι, εκ μέρους της Επιτροπής Αγώνα ενάντια στην Ελληνοαμερικανική Συμφωνία για τις Βάσεις, χαιρετίζουμε όλους εσάς που βρίσκεστε σήμερα εδώ για να καταδικάσουμε μαζικά τη συνεδρίαση της Στρατιωτικής Επιτροπής του ΝΑΤΟ που πραγματοποιείται αυτές τις μέρες στην Αθήνα, την Ελληνοαμερικανική Συμφωνία για τις Βάσεις που προβλέπεται να υπογραφεί στις 14 του Οκτώβρη, την επικίνδυνη πολιτική της εμπλοκής της χώρας μας στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ ΝΑΤΟ Ευρωπαϊκής Ένωσης που προωθεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με τη στήριξη βέβαια των αστικών κομμάτων. Η σημερινή μας συγκέντρωση στέλνει το μήνυμα της συνέχισης και κλιμάκωσης του αγώνα προς όλες τις κατευθύνσεις. Οι εργαζόμενοι, η νεολαία, συνολικά ο λαός μας και από εδώ σήμερα, έξω από την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα, δηλώνουμε την αντίθεσή μας στους πολεμοκάπηλους σχεδιασμούς των ΗΠΑ ΝΑΤΟ Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην εμπλοκή της χώρας μας σε αυτούς. Ο λαός έχει τη δύναμη να βάλει εμπόδια στις επικίνδυνες εξελίξεις. Κάνουμε καθαρό και διατρανώνουμε προς τη ΣΥΠΑ, το ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τα κόμματα του Ευρωατλαντισμού. Να κλείσουν τώρα οι βάσεις. Καμιά συμμετοχή στον πόλεμο του ΝΑΤΟ, καμία εμπλοκή. Από το βήμα της σημερινής μας συγκέντρωσης, καταγγέλνουμε και καταδικάζουμε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που επιχειρεί να βάλει σιγαστήρα στη λαϊκή πάλη, να σύρει το λαό πίσω από το άρμα των ευρωατλαντικών σχεδιασμών και επιδιώξεων, πίσω από το άρμα των συμφερόντων της ελληνικής αστικής τάξης που επιδιώκει την αναβάθμιση της γεωστρατηγικής της θέσης στην περιοχή. Η κυβέρνηση και τα αστικά επιτελεία προσπαθούν να κρύψουν το γεγονός ότι την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη όλα τα δολοφονικά μπαζάρια κατά των λαών, χιλιάδες κόσμου διαδηλώνουμε ενάντια σε αυτούς τους σχεδιασμούς. Έφτασε σήμερα μάλιστα στο σημείο, στο όνομα της πραγματοποίησης της συνάντησης των Μεσογειακών κρατών, το λεγόμενο Med9, η αστυνομία να κλείσει το κέντρο της Αθήνας. Επιθυμούν μάλλον να συνεδριάσουν ήσυχα, χωρίς ενοχλητικές φωνές που τους χαλάνε τη σούπα. Μαζεύτηκαν όπως οι ίδιοι αναφέρουν για να σχεδιάσουν το πώς θα αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις και τις κρίσεις με τις οποίες θα αναμετρηθούν το επόμενο διάστημα και αφορούν την ασφάλεια, λένε, και τη σταθερότητα στη Μεσόγειο, όπως το προσφυγικό μετά τις εξελίξεις στο Αφγανιστάν, προκλήσεις όπως η κλιματική αλλαγή και η προστασία του περιβάλλοντος. Αλήθεια, αυτοί που δημιούργησαν το προσφυγικό με τις πολεμικές επεμβάσεις σε μια σειρά χώρες, τώρα θα λύσουν το ζήτημα των ξεριζωμένων από τη χώρα τους. Αυτοί που χρόνια τώρα δεν έχουν πάρει κανένα μέτρο πρόληψης για την προστασία των δασών, αυτοί που περνάνε νόμους για την εμπορευματοποίηση της δασικής γης μέσω κυρίως της αλλαγής χρήσης της, ανάβοντας έτσι ουσιαστικά το δαδί του εμπριστή και ανοίγοντας τον δρόμο για να αξιοποιηθεί το αποτέλεσμα μιας πυρκαγιάς για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής δράσης. Αυτοί είναι που θα δώσουν λύση για την κλιματική αλλαγή. Ούτε θέλουν, ούτε και μπορούν, γιατί ακριβώς εξυπηρετούν άλλα συμφέροντα. Την πολιτική τους τη ζουν οι λαοί του κόσμου, ακόμη και στις πιο ανεπτυγμένες καπιταλιστικές χώρες, όπως με τις πρόσφατες πλημμύρες στη Γερμανία, με δεκάδες νεκρούς, όπως με τις φωτιές στην Ισπανία, στην Ιταλία, αλλά και εδώ στη χώρα μας, που έγιναν παρανάλωμα περιουσίες και στρέμματα δασικού οικοσυστήματος. Η πραγματικότητα είναι πως η συγκεκριμένη σύνοδος γίνεται για να σχεδιάσουν την ενίσχυση των στρατιωτικών ικανοτήτων της Υπεριαλιστικής Ένωσης και τα συνδεδεμένα με αυτά σχέδια του λεγόμενου πράσινου New Deal, για το πώς δηλαδή θα εξασφαλίσουν αύξηση των κερδών των επιχειρηματικών ομίλων. Εμείς, με τη μαζική παρουσία και συμμετοχή στη σημερινή συγκέντρωση, τους δηλώνουμε πως όσους δρόμους και να κλείσουν, ό,τι και να κάνουν, δεν μπορούν και δεν θα καταφέρουν να κρύψουν τη λαϊκή ανησυχία και αγανάκτηση. Η λαϊκή πάλη που χρειάζεται και πρέπει να δυναμώσει ακόμη περισσότερο το επόμενο διάστημα ενάντια σε αυτούς τους μηχανισμούς και στην επικίνδυνη πολιτική της εμπλοκής της χώρας μας. Όσα μέτρα και να πάρουν, δεν μπορούν να αποφύγουν να νιώθουν την ανάσα του κινήματος. Συναγωνίστρες και συναγωνιστές, συναδέλφισες και συνάδελφοι, η πραγματοποίηση της Συνόδου της Στρατιωτικής Επιτροπής του ΝΑΤΟ στην Αθήνα αυτές τις μέρες αποτελεί επικίνδυνη εξέλιξη για τον λαό μας, αλλά και για τους λαούς των γύρω περιοχών. Λίγους μόνο μήνες μετά τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ τον Ιούνιο στις Βρυξέλλες και των αποφάσεών της για το δόγμα ΝΑΤΟ 2030,
που ελίστησαν και φέρουν μεταξύ άλλων και την υπογραφή της ελληνικής κυβέρνησης, η Στρατιωτική Επιτροπή του ΝΑΤΟ έρχεται να εξειδικεύσει παραπέρα τα εγχειρίδια πολέμου του δολοφονικού οργανισμού. Η πραγματοποίηση της συγκεκριμένης συνόδου στην Αθήνα δεν είναι τυχαία. Έχει να κάνει με το παραπέρα βάθημα της εμπλοκής της χώρας μας στους εμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους, με τις επιθετικές δεσμεύσεις και πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η ελληνική κυβέρνηση, σε συνέχεια βέβαια διαχρονικά όλων των προηγούμενων και με τη συμφωνία δηλαδή των αστικών κομμάτων, στο όνομα της γεωστρατηγικής αναβάθμισης ελληνικής αστικής τάξης, μετατρέποντας τη χώρα σε πελώρια βάση εφόρμησης αμερικανονατοϊκών δυνάμεων και ταυτόχρονα σε στόχο αντιπίνων με θανάσιμους κινδύνους για τον ελληνικό λαό και τους λαούς της περιοχής. Καλούμε τους εργαζόμενους, συνολικά το λαό, να σκεφτούν και να προβληματιστούν για το τι σημαίνει το δόγμα ΝΑΤΟ 2030, για το τι κινδύνους συνεπάγεται για το λαό μας. Έχει μήπως σχέση με την πραγματική ασφάλεια και τη θέληση των λαών να ζήσουν ειρηνικά, ή η ίδια η πραγματικότητα φανερώνει ακριβώς το αντίθετο? Στόχος είναι να ενισχυθεί η νατοϊκή παρουσία και η επιχειρησιακή ικανότητα της λικοσυμμαχίας στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο, στα Βαλκάνια, τη Μαύρη Θάλασσα, στη Μέση Ανατολή και στον Περσικό Κόλπο, να επεκταθεί παντού σε όλο τον κόσμο, να δημιουργηθούν νέες υποδομές πολέμου, να προετοιμαστεί το πρώτο πυρηνικό πλήγμα στο πλαίσιο του οξύτατου υπεριαλιστικού ανταγωνισμού με τη Ρωσία και την Κίνα. Αυτό μαρτυρά και η χθεσινή εξέλιξη με την υπογραφή της νέας τριμερούς ενισχυμένης συμμαχίας ασφάλειας που ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ μαζί με Βρετανία και Αυστραλία, με αιχμή την αλληλοενίσχυση των στρατιωτικών δυνατοτήτων τους για την ασφάλεια του Ινδοειρηνικού και την αντιμετώπιση των απειλών του 21ου αιώνα, όπως βαφτίζεται κυρίως η ραγδαία άνοδος της Κίνας. Το δόγμα ΝΑΤΟ 2030, που αποτελεί την επίσημη στρατηγική της λικοσυμμαχίας για την επόμενη δεκαετία, ρίχνει λάδι στη φωτιά του πολέμου και αυξάνει τους κινδύνους για τον λαό του κόσμου. Πρόκειται για προετοιμασία νέων υπεριαλιστικών πολέμων και επεμβάσεων, με τη δημιουργία νέων υποδομών και ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας του ΝΑΤΟ, που γίνεται πιο επιθετικό για πιο αποτελεσματικό συνδυασμό πυρηνικών και συμβατικών όπλων, σύγχρονων πυραυλικών συστημάτων. Συνδυάζεται με το ρόλο που παίζουν οι υπάρχουσες αμερικανονατοϊκές βάσεις και υποδομές στην Ελλάδα, αλλά και αυτές που θα δημιουργηθούν με την πενταετή πλέον ανανέωση της Ελληνοαμερικανικής Συμφωνίας, που όπως ανακοινώθηκε θα υπογραφεί στη ΣΥΠΑ με την επίσκεψη του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια. Καλούμε λοιπόν τους εργαζόμενους, τις γυναίκες και ιδιαίτερα τις νέες και τους νέους, στο επόμενο διάστημα να συνεχίσουμε και να κλιμακώσουμε τον αγώνα μας για την ακύρωση αυτής της συμφωνίας για τις βάσεις. Η πλούσια πείρα από την πάλη και τις προηγούμενες κινητοποιήσεις φανερώνουν πως υπάρχει αντίθεση και αντίσταση σε αυτούς τους σχεδιασμούς, που στο επόμενο διάστημα χρειάζεται να ενισχυθεί και να δυναμώσει ακόμη περισσότερο. Αποτελεί παρακαταθήκη για την πάλη του λαϊκού κινήματος η δημιουργία της Επιτροπής Αγώνα, που συσπηρώνει πλήθος εργατικών σωματείων και φορέων του κινήματος, απλώνοντας τη δράση της με πολύμορφες πρωτοβουλίες σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε γειτονιά, στοχεύοντας στην ενημέρωση, στην αποκάλυψη της ουσίας των ανταγωνισμών και του τι σημαίνει για τον λαό η εμπλοκή, μα πάνω απ' όλα στην κινητοποίηση ενάντια στους σχεδιασμούς που μυρίζουν μπαρούτι. Η Ελληνοαμερικανική Συμφωνία για τις Βάσεις δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τα συμφέροντα και τις ανάγκες του λαού μας και των λαών της περιοχής. Εξυπηρετεί τα συμφέροντα και τις στοχεύσεις των ΗΠΑ, του Ευρωπαϊκής Ένωσης, των ξένων και των ντόπιων οικονομικών ομίλων, της ελληνικής αστικής τάξης, τους πολεμικούς τους σχεδιασμούς. Είναι καθαρό, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ο ΣΥΡΙΖΑ, τα κόμματα του Ευρωατλαντισμού είναι έτοιμοι και αποφασισμένοι να υπηρετήσουν μέχρι τέλος τα συμφέροντα της τάξης τους, που για τα κέρδη στην ειρήνη τους ματώνουν τη λαϊκή οικογένεια με αντιλαϊκά μέτρα για την ανάκαμψη και στον πόλεμό τους, οδηγούν το λαό στο σφαγείο για να υπερασπιστεί τα συμφέροντά τους που έχουν να κάνουν ξανά με την κερδοφορία τους. Είναι λοιπόν γελασμένοι, λογοριάζουν χωρίς τον ξενοδόχο αν νομίζουν ότι είναι μόνοι τους. Ο λαός μας τέτοιες συμφωνίες δεν συνυπογράφει. Θα τους αντιπαλέψουμε μέχρι τέλους. Όσες τέτοιες συμφωνίες και να υπογράψουν, όσος χρόνος και να περάσει, ένα είναι το σίγουρο. Οι συμφωνίες αυτές θα μείνουν στα χαρτιά. Όταν ο λαός
αποφασίσει να βγει στο προσκήνιο, έχει δύναμη μεγατόνων που μπορεί και καταφέρνει να κουρελιάσει τέτοιες συμφωνίες. Να τους το πούμε λοιπόν πιο καθαρά και από τη σημερινή συγκέντρωση. Δεν πρόκειται να κάνουμε βήμα πίσω. Αυτοί παίρνουν τα μέτρα τους για να υπερασπιστούν τα συμφέροντα της αστικής τάξης. Εμείς δηλώνουμε και είμαστε αποφασισμένοι να υπερασπιστούμε μέχρι τέλος τα συμφέροντα της δικής μας τάξης. Δεν πρόκειται να παραδώσουμε τίποτα, ούτε γη, ούτε νερό στους φωνιάδες των λαών. Συναδέλφισες και συνάδελφοι, συναγωνίστριες και συναγωνιστές, αποκαλύπτεται το βάθμα της εμπλοκής της χώρας στους ευρωατλαντικούς σχεδιασμούς. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ο ΣΥΡΙΖΑ, όλα τα κόμματα του ευρωατλαντισμού φέρνουν εγκληματικές ευθύνες, συντάσσονται και υλοποιούν όλους αυτούς τους σχεδιασμούς. Η συνέχιση του στρατηγικού διαλόγου με τη ΣΥΠΑ, που ξεκίνησε επί ΣΥΡΙΖΑ και συνεχίζει σήμερα η Νέα Δημοκρατία, φανερώνει πως επιχειρηματικοί σχεδιασμοί πάνε χέρι-χέρι με τους πολεμικούς. Είναι ακριβώς η άλλη όψη του νομίσματος της εμπλοκής. Είναι χαρακτηριστικό που την ώρα που δαπανούνται πάνω από 6 δις ευρώ κάθε χρόνο για στρατιωτικούς εξοπλισμούς του ΝΑΤΟ, μισθοί και μεροκάματα παραμένουν χρόνια καθυλωμένα στον πάτο. Ο λαός είναι αντιμέτωπος με σωρία αντεργατικών αντιλαϊκών μέτρων, με το πρόσφατο νομοσχέδιο Χατζηδάκη, που βάζει επιπλέον και εμπόδια στην οργάνωση, στα ταξικά σωματεία, με την ιδιωτικοποίηση της κοινωνικής ασφάλισης, που πέρα ότι ρίχνεται στον τζόγο, ιδιωτικοποιείται για να οικονομάνε ασφαλιστικές εταιρείες, με την ακρίβεια και τις ανατιμήσεις σε μια σειρά βασικά αγαθά, αλλά για τους νατοϊκούς σχεδιασμούς, όχι μόνο δεν γίνονται περικοπές, αλλά αντίθετα αυξάνονται. Την ίδια στιγμή, μάλιστα, τα δημόσια νοσοκομεία αδυνατούν να ανταπεξέλθουν, ιδιαίτερα μέσα στις συνθήκες πανδημίας, με τις ιδιωτικές όμως κλινικές να θησαυρίζουν, ενώ ταυτόχρονα μαθητές, φοιτητές και οικογένειές τους έρχονται αντιμέτωποι με τα παραδοσιακά πλέον προβλήματα κάθε χρόνο από τις ελλείψεις εκπαιδευτικό προσωπικό σε δομές και χιλιάδες φοιτητές αναγκάζονται να πληρώνουν πανάκριβα νίκια λόγω έλλειψης φοιτητικών εστιών. Κοιτάμε λοιπόν κατάματα τους εργαζόμενους, τις γυναίκες, την νεολαία μας και σας καλούμε όλους να προβληματιστείτε. Τι κερδίζει ο λαός μας από το γεγονός ότι η Ελλάδα έρχεται στην πρώτη θέση μεταξύ των κρατών μελών του ΝΑΤΟ για τις δαπάνες, για τις ανάγκες της λοικοσυμμαχίας, φτάνοντας πάνω από τα 6 δις ευρώ από τη στιγμή μάλιστα που οι δαπάνες αυτές, όπως έχει φανεί, εξυπηρετούν τις ανάγκες της λοικοσυμμαχίας για να οργανώνει επεμβάσεις και πολέμους κατά άλλων λαών. Τι προστασία παρέχουν στην ειρήνη, στην ασφάλεια, στην άμυνα, στα σύνορα και στα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, η ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση, από τη στιγμή που η Τουρκία, μια σύμμαχος χώρα, με την ανοχή τους, το βλέμμα τους στραμμένο στην εκμετάλλευση του φυσικού πλούτου και στην προσπάθειά τους να την κρατήσουν πάση θυσία στο δυτικό στρατόπεδο, κλιμακώνει συνεχώς την επιθετικότητά της στο Αιγαίο, αμφισβητεί τα κυριαρχικά δικαιώματα, τα σύνορα και τις συνθήκες που τα καθορίζουν, που απαιτεί την αποστρατικοποίηση των νησιών του Αιγαίου, προωθεί την κάθετη διχοτόμηση στην Κύπρο. Τι κερδίζει ο λαός μας την ώρα που έρχεται αντιμέτωπος με την ακρίβεια και τις ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά, τη φτώχεια και η χώρα μας την ίδια στιγμή δαπανά δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ για αγορά εξοπλισμών και πολεμικού υλικού που προορίζονται για τους νατοϊκούς επιχειρησιακούς σχεδιασμούς και όχι για την ακεραιότητα της χώρας. Ποιον ωφελούν οι στρατιωτικές ασκήσεις και συνεκπαιδεύσεις που αποτελούν πρόβες πολέμων κατά των λαών, όπως αποδείχτηκε και με την άσκηση Defender Europe για την περικύκλωση της Ρωσίας. Είναι προς το συμφέρον της χώρας και του λαού η αποστολή προσωπικού και υποδομής των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων σε δεκάδες αποστολές στο εξωτερικό, η αποστολή πυράβλων Patriot στη Σαουδική Αραβία ενάντια στο Ιράν, πολεμικών πλοίων στον Περσικό κόλπο για τη Μαύρη Θάλασσα, αεροσκαφών για νατοϊκή επιτήρηση των συνόρων στην Αλβανία, στο Μαυροβούνιο, στη Βόρεια Μακεδονία, αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων στο Σαχέλ στην Αφρική και αλλού. Το γεγονός ότι η ελληνική δύναμη Σαουδικής Αραβίας θα ενταχθεί στο πλαίσιο του σχεδιασμού των ΗΠΑ στην περιοχή, αποκαλύπτει πως η συμμετοχή της χώρας και των ενόπλων δυνάμεών της σε τέτοιες αποστολές, η συμμετοχή σε πολυμερή σχήματα με άλλα κράτη υπό την εποπτεία των ΗΠΑ, η σύναψη συμφωνιών αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής, όχι μόνο δεν έχουν σχέση με τα συμφέροντα του λαού μας, αλλά αντίθετα στοχεύουν άλλους λαούς.
μετατρέπουν τη χώρα μας σε στόχο, συνεπάγονται τεράστιους κινδύνους για το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων που συμμετέχει σε αυτές και φορτώνουν το υπέρογκο κόστος τους στις πλάτες των εργαζομένων. Το επιχείρημα της μετατροπής της χώρας μας σε πυλώνα στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και των Βαλκανίων είναι επικίνδυνο. Αποκαλύπτει για μια ακόμη φορά πως επιχειρηματικοί και πολεμικοί σχεδιασμοί πάνε χέρι-χέρι. Φανερώνουν την προσπάθεια προσέλκυσης επενδύσεων, εξαγωγής ελληνικών κεφαλαίων, αλλά την ίδια ώρα δίνουν το σήμα για τη διατήρηση και ανάληψη στρατιωτικών πρωτοβουλειών κατά των άλλων λαών στην περιοχή. Ο λαός μας έχει πλούσια πείρα από το τι σημαίνουν όλα τα παραπάνω, οι επενδύσεις και τα μεγάλα έργα στην ενέργεια, στις μεταφορές, στα logistics, στα δίκτυα τηλεπικοινωνιών, στις κρίσιμες υποδομές, στοχεύουν στην ανάπτυξη της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων. Για τη λαϊκή οικογένεια σημαίνουν παραπέρα φτώχεια και ανατιμήσεις, σαν και αυτές που έρχονται στο επόμενο διάστημα στην ενέργεια. Παράλληλα συνοδεύονται με την επέκταση του δικτύου στρατιωτικών βάσεων και υποδομών. Οι πρόσφατες εξελίξεις στο Αφγανιστάν, μετά από μια 20ετή επέμβαση που στήχησε χιλιάδες ανθρώπινες ζωές, έσπηρε τη φτώχεια και εξανάγκασε στην προσφυγιά ακόμα περισσότερες χιλιάδες λαού, αποκάλυψε ποια είναι η πραγματικότητα, η εξασφάλιση των ευρωατλαντικών συμφερόντων ενάντια στους ανταγωνιστές τους, την Κίνα, τη Ρωσία και άλλες χώρες. Συναγωνίστρες και συναγωνιστές, από τη σημερινή συγκέντρωση, με αφορμή και τα διάφορα ρατσιστικά παραλυρήματα τις τελευταίες μέρες από γνωστούς ξεπλένιδες στον ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που επιχειρούν να καλλιεργήσουν το μίσος, τον εθνικισμό κατά των προσφύγων και μεταναστών, κατά άλλων λαών, αλλά την ίδια στιγμή και να αθωώσουν τον κοσμοπολιτισμό του κεφαλαίου, κάνουμε καθαρό πως οι λαοί δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα μεταξύ μας. Μας ενώνουν τα κοινά προβλήματα, η κοινή πάλη για να αποτινάξουμε το σάπιο εκμεταλλευτικό σύστημα που γεννά τη φτώχεια, την εξαθλίωση, τους ανταγωνισμούς, τους πολέμους και τις φυλετικές διακρίσεις. Το προσφυγικό είναι αποτέλεσμα των υπεριαλιστικών πολέμων και επεμβάσεων που στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στήριξαν και στηρίζουν διαχρονικά οι ελληνικές κυβερνήσεις. Οι επεμβάσεις των ισχυρών κρατών της γης είναι που μετατρέπουν τους πρόσφυγες σε πιόνια στα γεωπολιτικά παιχνίδια, όπως αυτό που παίζει η Τουρκία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εχθρός του λαού δεν είναι εξεριζωμένοι από τους πολέμους, αλλά η πολιτική που στηρίζει αυτούς τους πολέμους, που αυξάνει τα κύματα προσφύγων και μετατρέπει την Ελλάδα σε χώρα φυλακή για να προστατευτεί το φρούριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η προστασία των συνόρων της χώρας δεν μπορεί να συνδέεται με μισανθρωπισμό, με επίδειξη δύναμης πάνω σε ταλαιπωρημένους ανθρώπους ή με φωνές που μιλούν ακόμα και για εκτοπισμό των προσφύγων σε ξερονήσια. Τέτοιες φωνές που σπέρνουν τον εθνικισμό και τον ρατσισμό, η εργατιά αυτής της χώρας πρέπει να τις απομονώσει, να τους στείλει εκεί που πραγματικά ανήκουν, στα λαγούμια τους που κρύβονται και ξεπροβάλλουν μόνο στα μουλεχτά όταν βρουν κάπου έδαφος. Είμαστε δίπλα στους πρόσφυγες στη χώρα μας. Τους στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις για να σταθούν στα πόδια τους, για να παλέψουμε μαζί, για να ξημερώσουν καλύτερες μέρες για όλους. Οι λαοί αυτού του κόσμου, ανεξαρτήτως εθνικότητας, φύλου, θρησκείας, χρώματος του δέρματος, έχουμε κοινό εχθρό και αυτό είναι το σύστημα της εκμετάλλευσης. Είναι αυτό το σύστημα που επιδιώκει να είναι διαχωρισμένοι οι εργάτες για να μην σηκώνουν κεφάλι απέναντι σε αντιλαϊκά αντεργατικά μέτρα που έρχονται σε οριδόν, που μας κλέβει τον κόπο και τον ιδρώτα και μας ζητά συνεχώς νέες θυσίες. Αύριο θα μας ζητήσουν να αρχίσουμε και το αίμα μας για τους δικούς τους ανταγωνισμούς, για το ποιος θα βγει περισσότερο κερδισμένος από την καπιταλιστική ανάπτυξη. Ο λαός μας δεν έχει να χωρίσει τίποτα με τους λαούς του κόσμου. Το δικό μας συμφέρον είναι να μπει στο στόχαστρο ο πραγματικός αντίπαλος, αυτός που μας σκοτώνει καθημερινά. Γι' αυτό και είμαστε δίπλα σε κάθε εργάτη που παλεύει, που αγωνίζεται για ένα καλύτερο αύριο. Είμαστε δίπλα στους λαούς που βρίσκονται με το πιστόλι στον κρόταφο. Εκφράζουμε έμπρακτα την αλληλεγγύη μας στον Παλαιστινιακό λαό που παλεύει ενάντια στην Ισραηλινή κατοχή Παλαιστινιακών εδαφών και τα συνεχή χτυπήματα με βομβαρδισμούς από το κράτος δολοφόνου του Ισραήλ. Μια συνεχή επίθεση που γίνεται με την ανοχή των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που διαχρονικά προσπαθούν να ταυτίσουν το θύμα με το θήτη και στηρίζουν τους Ισραηλινούς επικισμούς και αποκλεισμούς.
Και εδώ είναι μεγάλες οι ευθύνες της κυβέρνησης, όπως και του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αναβάθμισαν όλα αυτά τα χρόνια τη στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ. Ενώ μέχρι και σήμερα όλοι τους αρνούνται να υλοποιήσουν την ομόφωνη απόφαση της Βουλής το Δεκέμβρη του 2015 για αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους. Τώρα είναι ανάγκη λοιπόν να δυναμώσει ακόμα περισσότερο το αντιπολεμικό, αντιυμπεριαλιστικό κίνημα, το λαϊκό κίνημα συνολικά. Οι λαοί έχουμε τη δύναμη μέσα από την πάλη μας να οικοδομήσουμε ένα κόσμο με πραγματική ειρήνη και ευημερία, φιλία και αλληλεγγύη, με σχέσεις αμοιβαίου ωφέλους. Ο λαός μας να μην δείξει καμία εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και σε κάθε αστική κυβέρνηση. Αντίθετα, να δυναμώσει την πάλη του για την ικανοποίηση των αναγκών του, για να γίνει νοικοκύρης στον τόπο του έξω από τον ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ορθώνουμε το ανάστημά μας και οργανώνουμε την πάλη μας για την απεμπλοκή της Ελλάδας από αυτούς τους σχεδιασμούς και πολέμους, για την κατάργηση της Ελληνοαμερικανικής Συμφωνίας για τις στρατιωτικές βάσεις, για να κλείσει η βάση της Σούδας, να ξυλωθούν οι βάσεις του θανάτου από τη χώρα μας, να μην δημιουργηθεί καμία νέα ευρωατλαντική βάση και στρατιωτική υποδομή, να μην εγκατασταθούν πυρηνικά στον Άραξο και πουθενά αλλού στην Ελλάδα, καμία συμμετοχή των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων σε υπεριαλιστικές αποστολές στο εξωτερικό, σε στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά άλλων λαών. Όχι στους στρατιωτικούς εξοπλισμούς και τη διάταξη των ενόπλων δυνάμεων στην υπηρεσία του ΝΑΤΟ. Ανάκληση της κυβερνητικής απόφασης για την αύξηση της θητείας στο στρατό ξηράς. Καμία αλλαγή των συνόρων και των συνθήκων που τα καθορίζουν. Όχι στον Ευρωστρατό που ετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αποδέσμευση από τις δικαιοσυμμαχίες του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στον υπεριαλισμό καμιά υποταγή. Η μόνη υπερδύναμη είναι η λαοί. Καλή δύναμη, καλούς αγώνες σε όλους.